Επιστρέψαμε εδώ το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Φραγκίσκο Σοφτά, πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Νικήσιανης. Και στην παρέα μας προσθέθηκε ο καλός συνάδελφος και αρχισυντάκτης του Σέντερ, ο Γιάννης Οικομηνός. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα και στον εκλεκτό καλεσμένο, ο οποίος μας έρχεται από έναν όμορφο ουσιαστικά Δήμο, αλλά με πολλά προβλήματα, έτσι δεν είναι? Δυστυχώς. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να μας πεις το ρεπορτάζ, Γιάννη. Έχεις κάνει εκτενή ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες, ναι. Εξελίξεις. Το συγκεκριμένο θέμα με την ποσότητα του αρσενικού, η οποία βρίσκεται σύμφωνα με τις δημοτοληψίες που γίνονται κατά καιρούς, είναι διαχρονικό, δεν είναι σημερινό. Απλά έσκασε σαν βόμβα εχθές το μεσημέρι, όταν το φως της δημοσιότητας είδε μια η απόφαση αυτή, η οποία υπεγράφει νωρίς το μεσημέρι από τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Αρχέλα Ογρανάκη, ο οποίος περιορίζει και απαγορεύει τη χρήση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στους οικισμούς Νικήσιανης, Γεωργιανής και Αγίου Χριστοφόρου. Με το που ήρθε το συγκεκριμένο email και η απόφαση αυτή και στην τηλεόραση του Σέντερ, ήταν σε εξέλιξη ούτως ή άλλως η εκπομπή μεσημβρινή. Προσπαθήσαμε να έρθουμε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμαρχο Παγκαίου, Βασίλη Ξουλόγη, ο οποίος απάντησε με την πρώτη και φυσικά μας ευχαρίστησε που επικοινωνήσαμε μαζί του για το γεγονός ότι θα έπρεπε να δώσει κάποιες απαντήσεις και κάποιες εξηγήσεις στην όλη εξέλιξη του θέματος. Και μας ενημέρωσε ότι από λεπτό σε προλεπτό θα έρχονταν ένα απαντητικό δελτίο τύπου με όλες τις αναλύσεις λεπτομερέστερα των τελευταίου χρονικού διαστήματος. Κάτι που την επόμενη μία ώρα ουσιαστικά έγινε. Φιλοξενήσαμε εκτενέστερο ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του Σέντερ και σήμερα ξημέρωσε μία άλλη μέρα. Όπου γύρω στις 12.30, όπως και ο κύριος Σοφτάς είπε λίγο νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε ένα μικρό, έτσι, σύντομο διοικητικό συμβούλιο στην ΔΕΙΑ του Δήμου Παγκαίου. Γύρω στο μεσημέρι επικοινωνήσαμε με τον κύριο Ξουλόγη, ο οποίος μπήκε στη διαδικασία να συγκρίνει το χρονικό διάστημα το οποίο έγινε η δειγματοληψία από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και από τη Διεύθυνση Υγείας, που συγκεκριμένα έγινε στις 11 του Μάρτη, 11 Τρίτου, και η απόφαση αυτή υπεγράφει εχθές, δηλαδή 8 Μαΐου, 57 περίπου μέρες αργότερα. Με αποτέλεσμα να λέει ο κύριος Ξουλόγης ότι δύο μήνες τώρα η Διεύθυνση Υγείας και η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, ο κύριος Παπαδόπουλος ο νομίατρος, ο κύριος Γαρνάς, άφησαν στο έλεος του Θεού τους δημότες του Δήμου, των δημοτικών αυτών διαμερισμάτων, να πίνουν νερό. Βέβαια, με ποσότητα ουσιαστικά αρσενικού. Βέβαια, από την άλλη, ο κύριος Ξουλόγης εχθές δήλωσε άφοβα ότι οι δημότες θα πρέπει να πιστεύονται και να πίνουν και να καταναλώνουν νερό. Από την άλλη όμως, σήμερα, μετά από αυτό το παράδειγμα, δεν είπε κατά λέξη ότι οι δημότες δεν θα πρέπει να φοβούνται απολύτως τίποτα. Απέναντίας είπε ότι όποιος αμφισβητεί για μία ακόμη φορά τις δειγματοληψίες της δικές μας, μπορεί να κάνει, να πράξει τα αντίστοιχα σήμερα, και ο ίδιος. Τι λέει ο Δήμαρχος Παγκαίου? Αλλά δεν είπε κατά λέξη ότι οι δημότες των δημοτικών αυτών διαμερισμάτων πρέπει να πίνουν άφοβα νερό χωρίς να το σκέφτονται. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Δεν, σήμερα δεν το είπε. Δηλαδή, χθες με το χέρι στην καρδιά το έλεγε. Γιάννη μου, συγγνώμη λίγο, γιατί θα τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή, ο κύριος Ξουλόγης, ο Δήμαρχος Παγκαίου, σήμερα κατηγορεί τον κύριο Γρανά γιατί άρχισε να βγάλει την ανακοίνωση. Ναι. Ενώ μέχρι χθες. Θα δώσουμε, ναι. Μέχρι χθες έλεγε ότι επιφυλασσόμαστε για άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος. Δηλαδή. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ ναρκωτικά δεν έχω πάρει ακόμα. Αλλά σε αυτήν την ηλικία να αρχίσω. Απλά, λίγο. Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Σοφτά. Να μας τα πει ο κύριος Σοφτάς. Αμέσως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε χθες στην εκπομπή με τον κύριο Ξουλόγη, τον Δήμαρχο Παγκαίου, αλλά σε αυτό που λες. Πάντως έχει δήμαρχο, έχει δίκιο ο Δήμαρχος Παγκαίου. Τι καθυστέρησαν δύο μήνες, έχει δίκιο. Μένα μου θυμίζει και κάτι άλλο. Μου θυμίζει τις παραλίες του Δήμου Καβάλας, συγκεκριμένα τη Ραψάνη, όπου μπορεί να μπλοκάρει ένα αρδρευτικό σύστημα αγωγού και από ακραία καιρικά φαινόμενα και μεγάλη ποσότητα νερού η οποία θα πέσει. Να χυθούν κάποια λίμματα στην παραλία της Ραψάνης, να γίνουν δειγματοληψίες, να αφήσουν τον κόσμο τους λεωμένους να κολυμπούν για 10-15 μέρες, μετά από 20 μέρες να βγει απόφαση για απαγόρευση κολύμβησης, να μπει η πορτοκαλί κορδέλα και μετά από ένα μήνα να μην θυμόμαστε τίποτα. Κύριε Σοφτά, τι να πω. Να κάνω εγώ ένα ερώτημα στον κύριο Ξουλόγη. Μήπως εκείνος καθυστέρησε 2,5 χρόνια. Μάλιστα. Δεν έχουμε τον κύριο Ξουλόγη εδώ να απαντήσει. Το ξέρω, αλλά εγώ μπορώ να μιλήσω και να του πω κατάμουτρα και όπως μπορώ να πω σε όλους τους θεατές, ο κύριος Ξουλόγης άργησε δολοφονικά.
Ο κ. Ξυλόγης, βέβαια, να πούμε ότι το πρόβλημα το βρήκε. Δεν είναι κάτι που δημιουργείται με τον ημερών του. Άρα, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και ένα δικαστήριο που εκκρεμεί αυτές τις μέρες. Ναι, τον άλλο μήνα υπάρχει το δικαστήριο του πρώην Δημάρχου. Όταν 151 δημότες του Δήμου Παγκαίου απευθυνθήκαμε στην εισαγγελία και εκδικάζεται τον άλλο μήνα για το ίδιο θέμα. Για το θέμα του αρσενικού. Άρα... Ο κύριος Ξυλόγης παρέλαβε αυτό το πρόβλημα, το γνώριζε. Εγώ σαν πρόεδρος, και το τονίζω το πρόεδρος, και θέλω να πω στον κύριο Ξυλόγη και στους αιρετούς που τους το κάνουμε προσωπικό, παρακαλώ. Όχι, στους είναι θεσμός. Ο κύριος Ξυλόγης είναι δήμαρχος Παγκαίου. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Εγώ λοιπόν θέλω να τους πω στους ανθρώπους που τους έχουμε ψηφίσει για το καλό μας, ότι εγώ σαν πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων, σας διαβάζω το καταστατικό του Συλλόγου των Γονέων που είναι σε όλη την Ελλάδα. Τώρα ένα πράγμα. Δεν μια γραμμούλα. Χρόνο, κύριε. Η φροντίδα για την καλή υγεία των μαθητών. Είναι η υπευθυνότητά μου. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ σαν πρόεδρος πήγα στο πρώτο δημοτικό συμβούλιο, στο δεύτερο, στο τρίτο. Έγινα γραφικός, με κοροϊδεύανε, με χλεβάσανε. Ο κύριος Λάζης, δημοτικός σύμβουλος, με ονόμασε Σόγαμπρο, που ήρθα από την Αθήνα για να κάνω το μάγκα για το ηλεκτρικό και για το νερό. Και από τότε έχω πάθει τα πάνδυνα για αυτό το θέμα. Το ίδιο και ο κύριος Σιμούδης, όποιος ασχολήθηκε με το τέτοιο. Δημοσίευμα. Πρόβλημα με το νερό δεν υπάρχει. Δηλώνει κατηγορηματικά ο Δήμαρχος Παγκαίου, ο Βασίλης Ξυλόγης, και δηλώνει θα κινηθεί νομικά εναντίον του κύριου Σιμούδη. Σεπτέμβριο του 2012. Κινήθηκε. Δεν κινήθηκε. Μάλιστα. Γιατί κινήθηκε χτες. Δεν γνωρίζω. Λοιπόν. Δεν θα μας πείτε, κύριε Ζούλα. Τον Σεπτέμβριο υπήρχαν μετρήσεις της περιφέρειας Κελωνών με 28 αρσενικό. Και το νερό δεν υπήρχε πρόβλημα. Ο κύριος Ξυλόγης γνωρίζει πολύ καλά το πρόβλημα. Έχει πάρα πολλές μετρήσεις. Μπορεί να μας πει ο κύριος Ξυλόγης από δικιά του μέτρηση είναι αυτό. Ένα χρόνο ακριβώς από πριν, 19 Τετάρτου του 12, αρσενικό, 28. Λοιπόν, μπορεί πότε να έρθει στην περιφέρεια. Πότε είναι αυτό? Είμαι ο πρώτος που φωνάζω. Πότε είναι αυτό, κύριε Σοφτά? 19 Τετάρτου του 12. Τι λέει? Διάφορες μετρήσεις, έχει 21, 18, ποιο είναι το όριο? 28, το όριο ποιο είναι? Το 10. Το 10. Αυτές είναι μετρήσεις που παρέδωσε σήμερα η ΔΕΙΑ στη συνάντησή τους. Αυτά είναι δικά σας, κύριε Ξυλόγη, τα στοιχεία. Δεν είναι δικά μου. Έχει 28 και 21 με όριο το 10. Και παραπάνω, ναι. Κύριε Σοφτά, σε αυτό που εισπράξατε από τη σημερινή συνάντηση, τι ήταν, ότι τα μαζεύει, ότι τα παίρνει πίσω σήμερα? Κολοτούμπα. Βεβαίως, κολοτούμπα. Εκεί που το πρωί βγαίναμε στα δύο. Μην το πάμε προσωπικό το θέμα, όχι, κύριε. Όχι, Σοφτά, δεν παρακαλώ. Είναι. Μιλάω σαν το Δήμο Παγκαίου. Δήμος Παγκαίου και η ΔΕΙΑ Παγκαίου κάνανε μία κολοτούμπα. Υπάρχουν και υπηρεσίες, υπάρχουν πρόεδροι οργανισμών, υπάρχει ο πρόεδρος ΔΕΙΑ, υπάρχουν δηλαδή πρόσωπα που είναι υπεύθυνα. Ο κύριος πρόεδρος της ΔΕΙΑ, παρακαλώ, σήμερα δεν το μεσημέρι έκλεισε το τηλέφωνο στο ραδιοφωνικό σταθμό που μιλάγαμε μαζί και είπε θα προχωρήσω σε μηνύσεις. Είναι δικαίωμά του. Πού θα γίνει μηνύσεις? Εγώ παρακαλάω για μηνύσεις. Έχω πάει στην εισαγγελία και παρακαλάω να κάνουν κάτι και δεν κάναμε. Λοιπόν, παρακαλάω κύριε... για μηνύσεις ώστε να έχω την ευκαιρία σε ένα ελληνικό δικαστήριο να μιλήσω. Αυτή η ιστορία έχει πολλά. Κύριε, και φάνηκε σήμερα, συγγνώμη για ένα λεπτό κύριε Κολυβάκη, δεν και φάνηκε σήμερα όταν αρχίζουν οι ίδιοι και ρίχνουν κάποιες αμφιβολίες για τα φίλτρα. Αρχίζουν και λένε μήπως τα φίλτρα, μήπως εκείνο. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί αυτό δημιουργήθηκε σήμερα να αιωρείται στην ατμόσφαιρα. Μήπως τα συστήματα φίλτρανσης είναι τόσο κοστοβόρα, κύριε Σοφτά, που δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε? Είναι ένα ερώτημα. Σίγουρα. Τα αναλώσιμά τους είναι στην πολύ ακριβά. Αυτή των δημοσιογράφων σήμερα, κάποιοι κουνήσαν το κεφάλι και λέγω. Σαν δεν το γνώριζαν αυτό, Γιάννη, όταν τα βάλαν. Και τα αναλώσιμα ήταν ακριβά. Μάλιστα. Και θέλουν ρεύμα που μια δεν υπάρχει στη Ολιβάδη και είναι μεγάλο το κόστος για να φτάσει. Κύριε Σοφτά, βάλτε μια τα τονίζαμε αυτά. Τα τονίζαμε και λέγαμε μην μπουν τα φίλτρα. Κύριε Σοφτά, τώρα εσεί ω κάτοικο τη περιοχή τι κάνατε τόσα χρόνια? Πίνω. Ναι. Πίνω και ξεχνώ. Εμφιαλωμένο. Πίνω λοιπόν, και νερό χωρίς αρσενικό. Πίνω και ξεχνώ, πρέπει να το πάμε όλοι, γιατί δεν υπάρχει λύση. Και λοιπόν, έχω μαζεμένους όλους λογαριασμούς. Ναι. Δικηγόρος της Αθήνας μου είπε ότι λογαριασμούς μπορούμε να μιλήσουμε. Λογαριασμούς τι, δεν πληρώνετε? Όχι, τους λογαριασμούς στα σούπερ μάρκετ που πληρώνω για το νερό. Μάλιστα. Λοιπόν, και κύριε... έχω έναν δήμαρχο που μου αυξάνει τα τέλη, μου αυξάνει το νερό, τα πάντα. Και έχει δηλώσει ανύποπτο χρόνο ότι όταν λυθεί το πρόβλημα του αρσενικού, οι κάτοικοι της Νικήσιας θα πληρώνουν πολύ ακριβό νερό. Λοιπόν, γιατί εκείνοι θα πληρώσουν το κόστος. Κύριε Σοφτά, δεσμεύομαι την ερχόμενη Τρίτη, από τώρα, η πρόσκληση τώρα στον αέρα,
την ερχόμενη Τρίτη το βράδυ μαζί με άλλους καλεσμένους να ασχοληθούμε με το θέμα με το αρσενικό που υπάρχει στο Δήμο Παγκαίου. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν. Είχαμε λιδωρηθεί, είχαμε κατηγορηθεί κι εμείς. Δεν θα ξεχάσω την φράση, το πω άλλη μια φορά. Τώρα το θυμηθήκατε που έγινα εγώ δήμαρχος. Δεν το ξεχνώ. Πριν 3,5 χρόνια αυτή η κουβέντα. 3 χρόνια. Κύριε Σοφτά, την ερχόμενη Τρίτη θα κάνουμε πάλι αυτή την κουβέντα. Τώρα, Γιάννη μου, πραγματικά μπερδεύτηκα. Και να κλείσουμε με αυτό. Με τα νοσοκομεία δείχνουμε εικόνα, δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε ένα σκάφος εδώ, σαπίζει εδώ στο Καρνάγιο. Βγαίνουν οι δημόσιες υπηρεσίες, ο υγειονομίατρος λέει είναι επικίνδυνο. Και βλέπουμε να γίνονται παρανομίες σε όλες τις παραλίες. Τα δημόσια κτήματα, τα καλά και συμφέροντα. Εκεί, σε άλλες περιπτώσεις, εφαρμόζουν αυστηρά τον νόμο και ορθώς πράττουν. Σε άλλες περιπτώσεις, βλέπουμε ο νόμος να μην εφαρμόζεται τόσο σύντομα. Ως πότε εμείς θα αναδεικνύουμε θέματα και δεν θα γίνει τίποτα. Πραγματικά θα ήθελα την τοποθέτησή σου αυτό και να κλείσουμε. Δεν έχω να πω τίποτα. Το θέμα δεν. Τι να πω πάνω σε αυτά τα θέματα, τα οποία είναι θέματα καθημερινότητας, θέματα ρουτίνας. Γίνεται ο έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία, μένει εκεί. Περισσότερα έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε και τον χρόνο στην εκπομπή 10 την ερχόμενη εβδομάδα, εφόσον δέχεται και ο κύριος Σοφτάς, αλλά και θα υπάρχει και ένα πάνελ καλεσμένων για να δοθούν στοιχεία στο φως της δημοσιότητας μέσω της τηλεόρασης του Σέντερ για μία ακόμη φορά. Τι να πω. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, εδώ τελειώνει η εκπομπή για σήμερα. Δεν τελειώνουν τα θέματα, συνεχίζουν. Να θυμίσουμε ότι τα θέματα και του νοσοκομείου και με τις παραλίες μας και με τα σκάφη που σαπίζουν εδώ και 25 χρόνια και ανήκουν τώρα σε τραπεζικό όμιλο που κάνανε δώρο και συνεχίζουν να σαπίζουν επικίνδυνα για την υγεία μας και για το νερό και για τις παρανομίες που υπάρχουν και για τα αυθαίρετα που υπάρχουν. Και δεν μιλάει κανείς, γιατί μην αγγίξουμε πολιτικούς, εμείς θα συνεχίσουμε όσο αντέχουμε. Μείνετε συντονισμένοι να ακολουθείτε 2 ειδήσεων με τον Γιάννη Κομινό. Γεια σας.